Ποιες, η κυρία Καϊλή, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλά είστε. Χαίρομαι πολύ μετά από καιρό που σας βλέπω. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Δίπλα, Άδωνης Γεωργιάδης. Ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Να είναι το 2019 το έτος της απαλλαγής μας και της επιστροφής μας σε μια πορεία λαμπρή που τη χρειαζόμαστε. Υγεία στον κόσμο πάνω απ' όλα και ό,τι πιο σημαντικό, ο καθηγητής μας ο κύριος Μάζης, ο οποίος ρούφηξε στην κυριολεξία τα θέματα που αφορούν Σκόπια και λειτουργικά. Κάτι φοβάστε εσείς, κύριε Μάζη, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια ανησυχία, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει μια ανησυχία. Μαζί μας είναι η κυρία Γελεστάθη. Καλημέρα, κύριε Γελεστάθη. Χρόνια πολλά, κύριε Αυτιά. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία. Ό,τι το καλύτερο. Τσαγκάρης, εδώ. Κάθε γειτονιά θέλει το τσαγκάρι του. Η εκπομπή λοιπόν έχει το δικό της τον τσαγκάρι. Γιατί? Γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι πίσω. Για να πάω στην κυρία Καϊλή, να την καλημερίσω, να την ευχαριστήσω που είναι σήμερα εδώ. Λοιπόν, θα πω το εξής, κυρία Καϊλή. Αλλού σας περιμέναμε και αλλού ήρθατε. Τι θέλω να πω. Κανονικά χθες έπρεπε να είστε στη Θεσσαλονίκη. Ακούστηκε ότι θα ήσασταν υποψήφια δήμαρχος στην Θεσσαλονίκη. Σας περιμέναμε στις κυλιόμενες σκάλες, αλλά τελικά η πληροφορία ήρθε από το κόμμα σας ότι θα είστε ξανά υποψήφια ευρωβουλευτής. Και νομίζω ότι τα πήγατε πάρα πολύ καλά σε αυτή σας τη θητεία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και να ήμουν υποψήφια δήμαρχος, δεν θα είχα πάει σε αυτά τα εγγένεια. Νομίζω ήταν μια παροδία. Έχοντας βρεθεί στο μετρό της Θεσσαλονίκης και παρακολουθώντας τις διαδικασίες, γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό είναι ένα σημείο μόλις για μια φωτογραφία, χωρίς να υπάρχει τίποτα ολοκληρωμένο. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι σε ένα περίπου χρόνο μπορεί να έχουμε κάτι περισσότερο. Αλλά η βιασύνη να κόβουν κορδέλες για να μην τις κόψει ο επόμενος, γιατί κανονικά ήταν το 2020 φυσικά να γίνει τα εγγένεια, νομίζω ότι δείχνουν και την απελπισία αυτής της κυβέρνησης να προσπαθήσει να δημιουργεί μόνο εντυπώσεις. Όσον αφορά το Δήμο, θέλω να σας πω ότι το υπολόγισα πολύ ναι. Σαν ενδεχόμενο, γιατί είναι τεράστια τιμή να εκπροσωπεί κανείς, να έχει αυτό το τίτλο τιμής για την πόλη του. Και είναι διαρκής η προσπάθειά μου να προσφέρω στη Θεσσαλονίκη. Απλώς το νέο εκλογικό αναλογικό, απλής αναλογικής σύστημα, ουσιαστικά θα δυσκόλευε οποιονδήποτε έχει ένα όραμα για την πόλη του να το υλοποιήσει. Και μάλιστα όταν υπάρχει μια τέτοια κοσμοσυρωή υποψηφίων δημάρχων. Ακριβώς. Και πολυδιάσπαση του κεντρώου χώρου. Εμένα με ενδιαφέρει η συνένεση, το να μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις και να είμαστε δημιουργικοί. Αυτός ο νόμος ναρκοθέτησε το πεδίο για την τοπική αυτοδιοίκηση και εκεί που δεν υπάρχουν διαμορφωμένες πλειοψηφίες θα είναι πολύ δύσκολο να προχωράνε οι αποφάσεις. Αλλά τώρα ξεκινήσαμε. Κάποια στιγμή ελπίζω να καταφέρω να είμαι στην πόλη μου και να δουλέψω και από εκεί. Τώρα δουλεύω για την πόλη μου από εκεί που βρίσκομαι. Και για το Ευρωκοινοβούλιο. Να ρωτήσω το εξής. Υπήρξε στιγμή που το σκεφτήκατε αν θα πρέπει να προσχωρήσετε στη Νέα Δημοκρατία ή να παραμείνετε στο κόμμα σας? Δηλαδή, ταλαντευτήκατε έστω και για δευτερόλεπτα να πείτε, γιατί να μην πάω στη Νέα Δημοκρατία, 8 θα βγάλει, μία από τις 8 θα είμαι κι εγώ? Δεν σκέφτομαι έτσι. Σκέφτομαι μόνο πώς μπορώ να είμαι χρήσιμη και στα πιο δύσκολα της παράταξής μου, στα πιο δύσκολα, θυμίζω τις χρονιές που περάσαμε, όταν όλοι εγκατέλειπαν, βλέποντας τα ποσοστά μας να χαμηλώνουν, μείναμε εκεί να υπερασπιστούμε ένα έργο που έγινε, αλλά και να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα στελεχών που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ και περιφέρονται αμέριμνοι και αναπολόγητοι. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν με απέκλειξε η παράταξή μου για να ψάχνω να βρω άλλους πολιτικούς χώρους. Οφείλω να πω μόνο ένα πράγμα, ότι για μένα η επόμενη μέρα πρέπει να έχει συνένεση. Οπότε σε αυτή τη λογική, όταν λέω ότι ανήκω σε αυτόν τον ιδεολογικό χώρο, πιστεύω ότι έχουμε πολλά κοινά παρόλα αυτά και πρέπει να συνεργαστούμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι και προοδευτικοί, βλέπουν μπροστά, είναι στο κέντρο και τους ενδιαφέρει να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Είστε απόλυτα σαφείς. Είστε γέννημα θέρμα Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι? Γέννημα, θρέμα, όλοι είμαστε από παντού. Ο παπάς μου είναι από την Κωνσταντινούπολη, η μητέρα μου από τη Μικρά Ασία, αλλά έχουν. Έχετε μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Να ρωτήσω κάτι. Τούτο το θέμα των Πρεσπών, εσείς πώς το εκλαμβάνετε? Εάν ήσασταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα την ψηφίζατε αυτή τη συμφωνία, κυρία Καϊλή? Όχι. Όχι. Είναι μια κακή συμφωνία, ναι. Το είπα εξ αρχής. Και δεν θα το ψήφιζα γιατί δεν το πιστεύω.
Και το 80% να ήθελε να το ψηφίσω. Εγώ δεν θα το ψήφισμα. Είμαι από τη Μακεδονία. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ κακή συμφωνία. Έχοντας βρεθεί στο Πανεπιστήμιο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, έχοντας πάρει το πτυχίο μου από εκεί, γνωρίζουμε ότι σε μια διαπραγμάτευση πρέπει να βάζεις προτεραιότητες και πρέπει να βλέπεις και τι κερδίζεις. Να ξεκινάς και να πεις ότι εγώ έχω κάποιες κόκκινες γραμμές. Εδώ το πρώτο που έπρεπε να κερδιθεί είναι η ταυτότητα. Και ήταν το ένα πράγμα που χάσαμε. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι προσφέρει αυτή η λύση. Θεωρώ ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου, το κούτι της Πανδώρας. Εδώ θα γίνει την επόμενη μέρα. Μια καταστροφή εμπορική, μια καταστροφή εθνική. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα περάσει αυτή η συμφωνία. Τη θεωρώ καθαρά ενδοτική, καθώς ήδη έχουμε δει τα αποτελέσματα, ήδη έχουμε δει τι συζήτηση ξεκίνησε στα Σκόπια περί μειονότητας. Και μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες ήρθε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου μία ψήφιση ενός μιας έκθεσης που έλεγε ότι αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, να είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε στην Ευρώπη. Και στο ΝΑΤΟ το ίδιο. Σαφής. Άρα έχει δημιουργηθεί ένα τετελεσμένο, έχουν προκαταλάβει τα αποτελέσματα και έχουν δημιουργήσει αυτές τις εντυπώσεις. Έχουν κάνει λοιπόν μια εθνική ζημιά ήδη στη χώρα μας, στο εξωτερικό. Έχει φανεί ότι εμείς έχουμε υποχωρήσει. Είστε απόλυτα σαφείς. Για να δούμε τον Άδωνο Γεωργιάδη, για να δούμε τον καθηγητή Μάζη. Πριν πάμε όλοι μαζί για να δούμε την υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας. Κύριε Γεωργιάδη, η κυρία Καϊλή είπε ότι είχαμε εγγένεια σκάλας, είπατε ηλεκτρική σκάλας. Τι ακριβώς είπατε? Εμείς έχουμε εγγένεια σκάλας και όχι σειρμού ούτε οποιοδήποτε μετρό προς το παρόν. Λοιπόν, πώς το είδατε το χθεσινό, κύριε Γεωργιάδη? Η Τσίπρα έχει κάνει πάρα πολλά γελία πράγματα αυτά τα 4 χρόνια. Νομίζω ότι το προχθεσινό ήταν, ακόμα και για το δικό τους γελιόμετρο, ήταν το απίστευτο. Έκαναν το ρεκόρ τους. Αξίζει να δουν οι τηλεθεατές σας. Έχω τη φωτογραφία, αν θέλετε να δείξω μετά από το κινητό μου, ναι. Που έχουν βάλει ένα μουσαμά. Πάνω στον οποίο μουσαμά έχουν φωτογραφίσει και έχουν βάλει εκδοτήρια εισιτηρίων, fake εκδοτήρια, για να δίνουν την αίσθηση ότι υπάρχει σταθμός εν λειτουργία. Ο σταθμός, το μετρό Σαλονίκη, σήμερα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, θα ξεκινήσει το 2022, όχι το 2020, κύριε Καϊλή. Άρα έχουν πάει και έχουν κάνει εγγένεια και το 2018, για κάπου θα ξεκινήσει το 2022. Και είναι εκεί ο κύριος Τσίπρας. Και σε μια φανταστική φωτογραφία που κοιτάει στο τούνελ, περιμένοντας το τρένο να έρθει τώρα. Από το 18 περιμένουμε το 22, Τσίπρας, να έρθει ο πρώτος σειρμός. Λοιπόν, πρόκειται περί μιας γελοιότητος, αλλά που κάνει καλό. Γιατί δείχνει και στον πλέον δύσπιστο με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που για τους σκοπούς της πολιτικής τους προπαγάνδας είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα. Ακόμα και εγγένεια σε ένα σταθμό που δεν έχει φτιαχτεί. Μόνο ο Τσίπρας. Και η κυβέρνηση θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Η δε δήλωση της κυρίας Νοτοπούλου ότι έπαυσε να είναι ανέκδοτο πια το μετρό Σαλονίκη είναι μια πραγματικότητα, νομίζω συμπυκνώνει όλο το άπαν αυτής της ιστορίας. Τώρα, θα με να θέσω δύο ακόμα θέματα που θέλω οπωσδήποτε να πω εδώ. Είπε ότι στο τέλος του 19, δηλαδή, κύριε Μάζη, μπροστά είμαστε. Μπροστά κοιτάμε. Έτσι, μπράβο, και είμαστε και στον αέρα. Κύριος Μάζης, που διάβασε με μεγάλη προσοχή το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για τα Σκόπια. Δηλαδή δεν έπρεπε να πάει στη Θεσσαλονίκη να κάνει τα εγγένεια, θα έλεγε κάποιος. Ένα λεπτό. Ναι. Δεν έπρεπε να πάει να εγγενιάσει, έστω το σταθμό, ρε παιδάκι. Μα ούτε ο σταθμός δεν είναι έτοιμος. Γιατί μα δεν είναι έτοιμος, θα ξυλωθεί πάλι ο σταθμός. Μα σου λέω, δεν έχει δει τη φωτογραφία. Όχι, μου δείξα άλλη φωτογραφία την άλλη φορά. Ήταν από τον Άρη τα αυτοκίνητα. Μα η φωτογραφία, σου λέω, που είναι ο μουσαμάς. Ναι, και που δείχνει τα εκδοτήρια πάνω στο τσιμέντο. Γιατί ακόμα είναι τα μπετά ο σταθμός, δεν την είδες. Μάλιστα. Η ηλεκτρική σκάλα που την εγγενεία που την περπατάνε με το σπίτι, γιατί η σκάλα δεν λειτουργεί, δεν την είδες. Έλα τώρα, σπίτι. Δεν λειτουργούσε, εσύ τα πρόσεξε. Εγώ προσέχω τα άλλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, αυτό είναι γκροτέσκο. Λοιπόν, πάμε στη συμφωνία των Πρεσπών. Πάμε στη συμφωνία. Υπάρχουν δύο σοβαρά θέματα. Το ένα έχει να κάνει, έχω δεκάδες καταγγελίες στο γραφείο μου και έχω φέρει και εδώ μου να σας στείλω και με email, όπου με το επίδομα κοινωνικής αυτής αλληλεγγύης έγινε το εξής θέμα. Άκου τι έγινε. Πάρα πολλοί άνθρωποι δήλωσαν λογαριασμό, τους έβγαλαν πάνω, εγκρίθηκε. Και δεν το πήρανε. Και δεν το πήρανε. Μιλάξαμε γιατί IBAN. Μετά τους είπαν ότι δεν εντατοποιήθηκε το IBAN. Ναι. Πρόσωπο, ποια είναι η ατιμία εδώ? Η ατιμία έχει να κάνει με το εξής. Πρώτον, δεν τους στείλαν μήνυμα ότι ξέρετε κάτι διορθωτικό γιατί δεν ταυτοποιείται ο IBAN. Αλλά... Οπότε τώρα που μπαίνουν να δηλώσουν το καινούριο IBAN, δεν δουλεύει το σύστημα γιατί τους έχει αποκλείσει.
Και το κυριότερο έχω συγκεκριμένη περίπτωση, Γιώργο μου. Ναι, που λέει... Όπου ο άνθρωπος αυτός τα δύο προηγούμενα χρόνια στον ίδιο λογαριασμό με το ίδιο iPad. Το είχε πάρει. Και το είχε πάρει. Λοιπόν, πρόταση. Άρα λοιπόν. Πρόταση. Τι έκανε ο Τσίπρας. Τους κορόιδεψε. Πρόταση. Αυτό για να το πάρουν. Ποια είναι η πρόταση? Να πιάσουν όλα τα μη δοθέντα επιδόματα λόγω λάθους IBAN, να τα ξαναδούν και αν τα δικαιούνται να τα δώσουν. Σε όποιον είχε γράψει, εγκρίθηκε. Να το πω πιο απλά. Δηλαδή, σε όποιον είχε γράψει το σύστημα, εγκρίθηκε. Να το πάρει. Με ένα IBAN και είναι δυνατόν κάτι. Να έχει πει στον άλλον εγκρίθηκε. Σωστό. Λέει πληρεί τα κριτήρια. Και επειδή εγώ δεν μπορούσα να αυτοποιήσω το IBAN, σου κόβω τα λεφτά. Είναι φοβερό. Και το χειρότερο, ποια είναι η ατιμία? Δεν του στείλανε ειδοποίηση με ένα email, γιατί όλοι αυτοί δηλώναν email εκεί πέρα. Να αλλάξουν ότι ξέρετε κάτι, άλλαξε το IBAN. Και πάνε τώρα να δηλώσουν και του λέει: α, τώρα έχει κλείσει το σύστημα, τα χάσατε τα λεφτά. Αυτοί όμως οι άνθρωποι, Γιώργο μου, τα έχουν ανάγκη αυτά τα λεφτά. Ακριβώς. Τώρα. Και είναι μεγάλη ατιμία αυτό που έκανε ο Τσίπρας και με το κοινωνικό, αλλά και με τα αναδρομικά. Γιατί στα αναδρομικά. 16 ευρώ πήρε ένα. Στα αναδρομικά, στους μεν συνταξιούχους των ενόπλων δυνάμεων έχει γίνει όχαμος από στράτους. Έχει γίνει όχαμος. Εκεί πραγματικά πρόκειται περί κοροϊδίας πραγματικής, αλλά και στους εν ενεργεία, Γιώργο μου. Και στους εν ενεργεία. Μας τα έλεγε ο Κολύρης. Όλοι έχουν και ο πάρει. Ο Κολύρης και ο Ρόκας από την Μπομέντς τα έχουν εξηγήσει οι άνθρωποι και σωστά. Γιατί στιγμή. Περιμένανε πάρα πολλοί άνθρωποι από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας να πάρουν χρήματα. Και αντί να πάρουν χρήματα, είδαν ξαφνικά το 1/3 αυτό που υπολογίζανε. Λοιπόν, πάμε στην λοιπόν κυρία αυτό είναι κοροϊδία. Πάμε στην κυρία Καϊλή. Άστε να πει μια κουβέντα. Θα την αφήσω αμέσως μετά. Τώρα. Θριαμβεύει στο Ευρωκοινοβούλιο. Άσε να κάνουμε κάτι εμείς εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω την κυρία Καϊλή να μιλήσει. Αν είναι Γεωργιάδη, ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που μπορεί να σταματήσει με εγώ. Εντάξει, αλλά τώρα έχω να πω ένα πολύ σημαντικό. Ένα λεπτό, μετά θα το πεις. Μετά, κυρία Καϊλή, όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα, τα μεγάλα κοινωνικά θέματα, τα οποία έρχονται στην κοινωνία, φτάνουν μέχρι την Ευρώπη. Υπάρχει κάποιος να μπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να πει: ω παρεμάγκες, αυτό στην Ελλάδα δεν γίνεται. Μπορείτε να το πείτε εκεί. Μπορείτε να σηκωθείτε όρθια και να πείτε: αυτό το πράγμα στην πατρίδα μου δεν γίνεται. Εγκαλέστε την κυβέρνηση. Το κάνετε? Κύριε Αυτιά, και το κάνουμε και νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να σας έχουμε και κοντά μας να το κάνετε κι εσείς, καθώς γνωρίζετε εις βάθος τα βασικά θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και γνωρίζετε και πώς μπορεί να παρέμβει η Ευρώπη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η χώρα μας έχει δικαίωμα να παίρνει κονδύλια και από το Ταμείο Συνοχής, ναι, καθώς βρίσκεται σε μια από τις χώρες που έχουν από τα χαμηλότερα εισοδήματα στην Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία έχει. Αν θέλετε, διαθέσιμα μπροστά τις 25 περίπου δισεκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, έχοντας συνεισφέρει μόλις τα 5, έχοντας λοιπόν μπροστά τις 25, ναι, από αυτά περίπου το 50% είναι υποτίθεται προγραμματισμένα. Το 30 με 40% έχουμε καταφέρει να διασφαλίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα 2 χρόνια πρέπει να διασφαλίσουμε όσα διασφαλίσαμε τα τελευταία 5. Απόλυτα σαφής. Καταλαβαίνετε ότι κινδυνεύουμε να χάσουμε 20-25 δισεκατομμύρια, το 50% περίπου, όταν άλλες χώρες, όπως θα σας πω παράδειγμα η Ιταλία, γιατί είναι και πρόσφατη συζήτηση που είχαν και η φασαρία στη Βουλή τους, νομίζω μόλις χθες, η Ιταλία, η οποία δίνει περισσότερα, 12-13 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και παίρνει πίσω 9 ή 10. Έτσι όπως το λέτε. Και είμαστε εμείς εκεί να δίνουμε 5 και να παίρνουμε 25. Δεν τα λέμε αυτά, γιατί για μας η Ευρώπη είναι εύκολη στην κριτική και έχουμε πολλά να διορθώσουμε. Κοιτάξτε, η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο κοινωνική. Η Ευρώπη θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτή η χώρα πέρασε από τρία. Κυρία Καϊλή, περάσαμε 3 μνημόνια. Γονάτισε ο Έλληνας. Ο Έλληνας ζητάει 120 δόσεις και δεν τις έχει. Υπάρχει πρόταση της αντιπολίτευσης, δεν εφαρμόζεται. Ο Έλληνας θέλει ακατάσχετο λογαριασμό, δεν τον έχει. Τόλμησε να το πει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Τρίφωνο Αλεξιάδης, και βρέθηκε εκτός Υπουργείου. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Κάπως πρέπει η φωνή μας, κάπως η διεκδίκησή μας. Πρέπει να ανέβει σκαλοπάτι, κυρία Καϊλή. Έχετε δίκιο, κυρία Καϊλή. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Τα λάθη είναι κρίμα από το Θεό. Αλλά θα σας πω το εξής. Να μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν και ισχυρές δυνάμεις. Αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει τον πρώτο λόγο στις διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα είναι δύο πράγματα. Η Ευρώπη δεν είναι ένα ενιαίο. Το ένα είναι τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν και συμφωνήθηκαν. Μάλιστα. Με διαφορετική. Η Τρόικα.
που συμφώνησε με την ελληνική κυβέρνηση για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Ένα άλλο πράγμα είναι τα κονδύλια που έχει η Ευρώπη και διαθέτει για να γίνουν μεταρρυθμίσεις σε το Ταμείο Συνοχής. Τα πατρέψαν όλα αυτά. Και σου λέει, κάνε αυτό για να πάρεις τα λεφτά. Υπάρχουν κονδύλια που δεν τα έχουμε απορροφήσει. Και είμαστε στο 30%, είναι δυνατόν να μην είμαστε στο 99% και να ζητούμε κι άλλα κονδύλια από την Ευρώπη. Με την πρώτη ευκαιρία εδώ. Κριτική πάντως γίνεται πολύ ισχυρή, όχι μόνο από μένα, από πολλούς συναδέλφους. Να είστε καλά. Εκεί λειτουργούμε ως Έλληνες. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, κυρία Καϊλή, και να ξέρετε και κάτι εσάς, άλλο. Μπήκατε πολύ μπροστά σε μια δύσκολη ώρα για το κόμμα σας. Κρατήσατε τη σημαία του κόμματός σας. Βγήκατε πρώτοι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, την προηγούμενη φορά, ναι. Ήταν με σταυρό πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα. Αυτός που είναι πρώτος ποτέ δεν κοιτάει πίσω, γιατί στραβοπατάει. Κοιτάξτε μπροστά και όλα θα έρθουν καλά. Πάντως, να είστε καλά. Να πω για να ξέρει ο κόσμος, για να είμαστε δίκαιοι στην πολιτική, ότι η κυρία Καϊλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει πολύ μεγάλη τις περισσότερες ερωτήσεις. Βεβαίως. Και πήρε και πολύ καλούς βαθμούς στον συνάδελφο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καϊλή. Και να είστε καλά. Η κάθε επιτυχία. Είναι, δεν είναι τίποτα διασφαλισμένο. Να είστε καλά. Πανελλαδική. Ευχαριστώ. Μπορούν να σας ψηφίσουν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από το Ιόνιο έως το Αιγαίο. Πάμε σε διάλειμμα.